στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έναν καταξιωμένο ιστιοπλό, τον Δημήτρη τον Δελιγιάννη, που μας κάνει την τιμή να είναι μαζί. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Λέω χαίρομαι που τα λέμε, όχι για το λόγο που τα λέμε, γιατί ήθελα έτσι να θυμηθούμε μέσα από τα δικά σου μάτια, μέσα από τις δικές σου αναμνήσεις, αυτό το σπουδαίο άνθρωπο, εγώ θα πω πρώτα, και μετά αθλητή. Εμείς καλύπταμε πάντα, καλύπτουμε τις δραστηριότητες σας ως αθλητές, αλλά γνωρίζοντάς σας συνήθως μέσα από τον αθλητισμό, βλέπουμε και το χαρακτήρα σας, βλέπουμε και την γενικότερη συμπεριφορά σας ως άνθρωποι, και νομίζω ιδιαίτερα ιστιοπλόοι έχετε ένα ξεχωριστό κώδικα, θα έλεγα, που μας κερδίζει. Αλλά εσύ θα ήθελα να σου δώσω το λόγο, γιατί θυμάσαι πολλά περισσότερα. Καλό μεσημέρι καταρχάς σε εσάς και σε όλους τους ακροατές, και πολλά θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Λεωνίδα. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα, δηλαδή τι να πρωτοθυμηθώ από τον Λεωνίδα. Ήταν ένας αθλητής με τεράστιες επιτυχίες και στις Ολυμπιακές κατηγορίες και στην ιστιοπλοεία ανοιχτής θαλάσσης, αλλά πάνω απ' όλα ήταν ένα, όπως είπατε, ένα, το γελαστό παιδί της ιστιοπλοείας, καλός με όλους, πρόθυμος να βοηθήσει όλους. Και κάτι άλλο που έκανε ένα πολύ σημαντικό έργο τα τελευταία χρόνια σαν εκπαιδευτής στο πολεμικό ναυτικό της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, έχουν περάσει πολλοί ναυτικοί δόκιμοι από τα χέρια του και έχουν μάθει στην πλοία. Με τον καλύτερο τρόπο, έτσι, να μαθαίνουν τα μυστικά της θάλασσας από έναν άνθρωπο που την έχει φάει με το κουτάλι. Γιατί ωραία είναι τα θεωρητικά, αλλά το ξέρεις πολύ καλύτερα. Σωστά, σωστά. Άλλο η ιστορία, άλλο η πράξη. Και άλλο να στο διδάσκει κάποιος που εντάξει, έχει μάθει κάποια πράγματα στα θρανία ή έχοντας κάνει λίγο ιστιοπλοεία, και άλλο ένας αθλητής με την εμπειρία και τη γνώση του Λεωνίδα. Βέβαια. Να θυμίσουμε ότι πριν πούμε και για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που ήσουν άμεσα συμμετέχον με τον Λεωνίδα, ότι το 1984 πήρε για πρώτη φορά μέρος σε Ολυμπιακούς Αγώνες με τον θρυλικό επίσης. Ναι, ο Λεωνίδας, να σας βοηθήσω, ναι, ο Λεωνίδας ναι. το 84 στο Λος Άντζελες ήταν η πρώτη του συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έκτη θέση, αν θυμάμαι καλά, με τον Ηλία του Χατζηπαυλή. Έκτη θέση με τον Ηλία του Χατζηπαυλή. Στα Σταρ. Στα Σταρ. Και μετά ακολούθησαν άλλες δύο Ολυμπιάδες για τον Λεωνίδα, σαν κυβερνήτης πλέον. Το 2000 στο Σίδνεϊ, με τον Δημήτρη Μπούκη. Με τον Δημήτρη Μπούκη, ναι, ναι. Και το 2004 με τον Γιώργο Κοντογούρη στην Αθήνα. Μπορεί να μην ήταν τόσο καλή θέση σαν του Λος Άντζελες, ήταν ενδέκατη, αλλά το νομίζω. Ήταν μια αξιοπρεπέστατη θέση. Όχι απλά αξιοπρεπέστατη. Όσοι αγωνίστηκαν, νομίζω, στην Αθήνα, είναι μια συμμετοχή που δεν θα την ξεχάσουν ποτέ. Όσοι, δηλαδή, εννοώ και όσοι πήραν μετάλλιο. Και όσοι ενδεχομένως μπορεί να αποκλείστηκαν από τον πρώτο γύρο σε άλλα αθλήματα, είναι είχαν απλά τη συμμετοχή. Το να συμμετέχεις, νομίζω, στη χώρα σου σε μια τόσο είναι μεγάλη διοργάνωση. Συνέστημα, ναι, είναι σαν είναι ένα μετάλλιο. Το ότι καταφέρνεις και συμμετέχεις, και ήταν έτσι, εκεί είχε κλείσει την Ολυμπιακή του εμπειρία. Αλλά θέλω να μας θυμίσεις, Δημήτρη, είχατε και μια πολύ μεγάλη επιτυχία μαζί και με τον Τάσο τον Μπουντούρη. Είχατε αναδειχθεί παγκόσμιοι πρωταθλητές το 1993 στο Σόλινγκ. Ναι, ενώσαμε τις δυνάμεις μας με τον Λεωνίδα, ναι, το πολύ λίγο καιρό, δηλαδή ένα διάστημα 6 μήνες πριν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Κάναμε όσες προπονήσεις προλαβαίναμε και αποδείχθηκε ότι αυτό το τρίο ήταν πάρα πολύ δυνατό. Ίσως γιατί ο Λεωνίδας με τον ήρεμο χαρακτήρα του συμπλήρωνε. Γιατί ο Τάσος και εγώ έχουμε έτσι ένα πιο εκρηκτικό. Είστε πιο εκρηκτικοί. Πιο εκρηκτικοί. Οπότε σας. Και φαίνεται ότι ήταν, ναι, αυτό που έλειπε από το πλήρωμα. Την ταγή. Και πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν τεράστια επιτυχία τότε. Βέβαια, γιατί μιλάμε για τέτοια. Και με υπερδυνάμεις αντιπάλους και σε πολύ δύσκολες εποχές. Ήταν το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακό άθλημα, όχι στην συμπλοεία, γενικά σε Ολυμπιακό άθλημα, σε παγκόσμιο για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα, βέβαια. Πολύ μετά σημαντικό. Μετά δεν ήρθαν πάρα πολλά από άλλα αθλήματα όπως Αστιβαρών, Απροστίβο, αυτό, αλλά εκείνη την περίοδο ήταν το πρώτο χρυσό μετάλλιο που πήρε ο ελληνικός αθλητισμός σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, βέβαια. Ήταν τόσο καλός ο Λεωνίδας και στο τιμόνι. Έχουμε ακούσει πολλές ιστορίες ότι ήταν καταπληκτικός κυβερνήτης, γενικά ότι ήταν. Ήταν από τους σπεσιαλίστες στο είδος. Ο Λεωνίδας ήταν πάρα πολύ καλός στο τιμόνι και αυτό που σας ανέφερα για την ηρεμία τον βοήθαγε πάρα πολύ. Το να έχεις ήρεμο χαρακτήρα έτσι και να είσαι μεθοδικός είναι πάρα πολύ σημαντικό, βέβαια, για αυτόν που τιμονεύει.
Γιατί μπορεί και βλέπει ουσιαστικά και διαβάζει και την κούρσα με καθαρό μυαλό και παίρνει την επόμενη απόφαση, φαντάζομαι. Σωστά, σωστά. Και αυτό φάνηκε αργότερα όταν ο Λεωνίδας μετά, όταν σταμάτησε με τις Ολυμπιακές κατηγορίες και μεταπήδησε στην ανοιχτή θάλασσα, ήταν σχεδόν όλες τις περισσότερες φορές στο τιμόνι του σκάφους Αταλάντη του Γιώργου Ανδρεάδη, το οποίο κατέκτησε και παγκόσμια πρωταθλήματα και γενικά πάρα πολλές διακρίσεις. Βέβαια, μορφή μεγάλη και ο κύριος Ανδρεάδης, έτσι βέβαια δεν είναι... Με πάρα, πολλά χρόνια. Ξέρεις, είναι αυτό που λέμε ιστιοπλόοι. Βλέπουμε ιστιοπλόους. Εγώ βλέπω, χαζεύω πραγματικά κάθε χρόνο στο Ράλι Αιγαίου και τον κύριο Μαραγκουδάκη με το κέφι του. Όχι απλά να οργανώσει αυτόν τον αγώνα, αλλά να τρέξει πρώτος να συμμετάσχει. Που άνθρωποι στην ηλικία του, θέλω να πω, θα πηγαίνανε με τα βίας, που λέει ο λόγος, μέχρι το καφενείο. Και ο άνθρωπος είναι όχι απλά ζωντανός. Δεν μπορείς να προσδιορίσεις ηλικίες, πιστεύω, στην ιστιοπλοεία εύκολα. Γιατί σας ξανανιώνει, νομίζω, αυτό το αγώνισμα. Έχουμε την τύχη, δεν ξέρω αν μας ξανανιώνει, αλλά έχουμε την τύχη αυτό το άθλημα να μπορεί να το κάνει κάποιος και σε προχωρημένη ηλικία, όταν τρέχει ανοιχτή θάλασσα με τα μεγάλα σκάφη. Δεν είμαστε σαν τους άλλους αθλητές που μόλις τελειώνει η Ολυμπιακή καριέρα πρέπει να σταματήσουμε την δράση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι, γιατί και η αγάπη με τη θάλασσα δεν σταματάει εύκολα όσο και. Δεν σταματάει, δυστυχώς δεν σταματάει. Νομίζω είναι μια σχέση αμφίδρομη που είναι μέχρι το τέλος της ζωής του καθενός. Όσο αντέξει. Δεν νομίζω ότι ένας ιστιοπλός που έχει κάνει πρωταθλητισμό μπορεί να σταματήσει την ιστιοπλοεία. Δηλαδή είναι μέσα στο πετσί του, είναι μέσα στο DNA του, συνεχίζει όσο τον κρατάνε τα πόδια του. Συνεχίζει και κάνει στην πλοία. Μάλιστα. Ο Λεωνίδας ασχολιόταν έτσι στο εραστεχνικά πια με την ιστιοπλοεία τα τελευταία χρόνια ή είχε κάποιες... Όχι, δεν ασχολιόταν έτσι απλά. Ο ήταν Λεωνίδας συνέχιζε να τρέχει αγώνες και μαζί είχαμε κερδίσει, δεν θυμάμαι τώρα πριν πόσα χρόνια, Ράλι Αιγαίου με τις σκάφους της σχολής. Στο Ράλι Αιγαίου τον θυμάμαι, πέτρεχε και σε άλλαση ανοιχτής θάλασσας, δηλαδή σε αγώνες. Ήταν δηλαδή ενεργός κανονικά, δεν είχε... Βεβαίως. Είχε και τώρα τελευταία είχε και δική του ομάδα. Ο τελευταίος αγώνας δυστυχώς του Λεωνίδα ήταν ο αγώνας της Ίδρας τέλος Οκτωβρίου. Μάλιστα. Και αυτό είναι και ένα μήνυμα, νομίζω, Δημήτρη, για όλους, γιατί βλέπω ένα αθλητή που να νικηθεί από τον κορονοϊό χωρίς κάποιο νόσημα, να είχε κάποιο άλλο θέμα υγείας, ότι πόσο προσοχή θέλει αυτός ο ιός, επειδή έχουμε μπει και σε μια εποχή εμβολιασμού και εμείς προσπαθούμε να τα λέμε, τα λέτε και εσείς οι αθλητές, αλλά πόσο σημαντικό είναι να προσέχει ο κόσμος, να καταλαβαίνει ότι δεν είναι κάτι απλό, είναι κάτι δυστυχώς καινούριο που έχει μπει βία στη ζωή μας και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ φρέσκοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέχουμε. Δυστυχώς ο Λεωνίδας, αν και ήταν όχι απλά υγιέστατος, ένα θηρίο, στον τελευταίο αγώνα της ζωής του δεν τα πήγε καλά. Τα πήγαινε καλά σε όλους τους αγώνες. Σε αυτόν τον αγώνα δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Παρότι πάλεψε δύο μήνες σχεδόν, αλλά ήταν άνισος. Ήταν άνισος δυστυχώς. Και πάλεψαν και οι άνθρωποι που ήταν δίπλα του, οι γιατροί, αυτό, αλλά δυστυχώς δεν ήταν άνισος αγώνας και δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Μάλιστα. Είναι έτσι οι αναμνήσεις να πραγματικά να μένουν και να τον θυμόμαστε και εσύ βέβαια οι φίλοι του, οι πιο κοντινοί του άνθρωποι, σίγουρα για την οικογένεια η απώλεια είναι δυσαναπλήρωτη, αλλά και για εσάς τους ανθρώπους που τον ζήσατε περισσότερο. Για όλους όπως το λες, κυρίως για την οικογένειά του, μας τους φίλους του, για το πολεμικό ναυτικό. Επίσης, και νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι που έχουν εκπαιδευτεί από τα χέρια του, ακόμα και να μην είχαν προσωπική σχέση, δηλαδή να τον είχαν γνωρίσει, μόνο έχοντας πάρει από αυτόν, νομίζω θα στο άκουσμα της θλιβερής είδησης σίγουρα θα πικράσει. Σίγουρα, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μηνύματα έχουμε πάρει από όλο τον κόσμο, από μαθητές του, από συναθλητές του αυτές τις μέρες και πόσο αγωνιούσαν όλοι όσο καιρό έδινε τη μάχη του. Μάλιστα. Γιατί είναι και ο πρώτος αθλητής μας, μεγάλος αθλητής που φεύγει από τον κορονοϊό, ελπίζουμε να είναι και ο τελευταίος, να μην υπάρξει, μακάρι να μην υπήρχε κι άλλος άνθρωπος. Ελπίζω να είναι βέβαια για όλους τους ανθρώπους. Για όλους, αυτό το τονίζω, βεβαίως. Αυτή η ιστορία, αλλά και για τους αθλητές μας, ελπίζω να είναι ο τελευταίος έτσι, μεγάλος αθλητής που χάθηκε από αυτή την αδόση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη Δελιγιάννη. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω να για τον καλό μου. Να είσαι πάντα καλά και να έχουμε μια καλή χρονιά με λιγότερες θλιβερές ειδήσεις, περισσότερα αθλητικά και χαρούμενες ειδήσεις. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.